Που είχαμε, τεινάχθηκε στον αέρα η συμφωνία για ολιγόρια και χειρία προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλείς διάδρομοι για την αποχώρηση αμάχων από τις πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις. Η συμφωνία που ανακοίνωσαν και οι δύο πλευρές υπονομεύθηκε πριν καν ξεκινήσει η υλοποίησή της, με Μόσχα και Κίεβο να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Δυσεπίλητος γρίφος αποδεικνύεται η απόφαση για κατάπαυση του πυρός προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλείς ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι άμαχοι μετά από 10 ημέρες βομβαρδισμών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ο διάδρομος να ξεκινήσει από τη Μαριούπολη και μέσω Νικόλτσκοε, Ροζόφκα, Πολόγγι, Ορέβοφ να καταλήξει στη Ζαπορίζια. Ο σχεδιασμός είναι να φύγουν από τη Μαριούπολη περισσότεροι από 200.000 κάτοικοι και από τη Βολνοβάχα περισσότεροι από 15.000. Όμως πολύ γρήγορα η εκένωση πέφτει στο κενό. Но, к сожалению, в моменте, когда мы уже были готовы, начался обстрел регулярной армии Российской Федерации по тому коридору, по которому мы должны были двигаться. Соответственно, сегодня нет режима тишины в конкретном времени, сейчас именно. И, соответственно, это не дает нам ощущения безопасности с точки зрения движения в город Запорожье. Οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη πως δεν τηρούν την κατάπαυση του πυρός και οι ουκρανικές αρχές ζητούν από τους κατοίκους να αποχωρήσουν από τα σημεία συγκέντρωσης και να επιστρέψουν στα καταφύγια. Ακούγονται κρίκς στη Μαριούπολη. Οι Ουκρανοί λένε πως είναι ρωσικά πυρά. Οι εισβολείς ισχυρίζονται πως ουκρανικές ακροδεξιές οργανώσεις τοποθέτησαν εκρηκτικά σε κτίριο και πως 200 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρεί πως νεοναζί είναι αυτοί που εμποδίζουν την απομάκρυνση των αμάχων. Не выпускают никого. Вы понимаете, что делают? Никого не выпускают. Прикрываются как живым щитом. Ну, кто это? Τα ρωσικά κανάλια προσπαθούν να δείξουν πως δεν είναι ευθύνη της Μόσχας η κατάρρευση της εκένωσης. Παρουσιάζουν ένα βίντεο με τρεις οικογένειες που σύμφωνα με τα λεγόμενά τους κατάφεραν να φύγουν από τη Μαριούπολη. Вы знали, что гуманитарный коридор есть? Нет. Как вы выходили? Нам даже не сказали. Уехали солдаты наши, украинцы. Взорвали мосты и все. Мы остались изолированы. Они взорвали мосты? Да. После себя. То есть перекрыли выход мирным? Не знаю. У нас еще мосты. У нас полсела там осталось. А вы как выбрались? Мы сюда. Пришли солдатики, сказали, выезжайте. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, διαδικασία εκένωσης δεν πρόκειται να υπάρξει τουλάχιστον μέχρι αύριο. Στην Ένωση Σύνταξη βρίσκεται ο προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων του Μέγκα, Στρατής Αγγελής. Στρατή, υπάρχει τελικά σχέδιο για το πώς θα απεγκλωβιστούν οι άμαχοι από τη Μαριούπολη? Το σχέδιο που υπήρχε μέχρι τώρα το είδαμε και στο ρεπορτάζ να βάγισε στην πράξη, στη Μαριούπολη, και έτσι πάει πίσω και ένα άλλο σχέδιο που θα μπορούσε να υπάρξει για την ευρύτερη Ουκρανία. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός λέει ότι παραμένει σε επαφή με τους εμπολέμους και προσπαθεί να βρει μια λύση. Τώρα ίσως αυτό συνδεθεί με τις εξελίξεις στο ευρύτερο πεδίο συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έχει παρέμβει τελικά, και ο Ταγίπερ πότε θα γίνει αυτός ο γύρος? Λέγαμε Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος γύρος τώρα προσδιορίζεται για τη Δευτέρα από ουκρανικές πηγές. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι δεν ξέρουμε σε ποιο επίπεδο θα είναι αυτές οι συνομιλίες. Σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων, υπουργών εξωτερικών, ηγετών όπως θέλει ο Ζελένσκι. Πάντως η Τούρκη, ο Ερντογάν, δηλώνει έτοιμος να φιλοξενήσει στην Κωνσταντινούπολη, στην Ατάλεια, οπουδήποτε τις συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ωρών είναι ότι πήγε στη Μόσχα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μπένετ, συζητά με τον Πούτιν εδώ και 2-2,5 ώρες. Το ταξίδι δεν είχε ανακοινωθεί από πριν και περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα υπάρξει και από αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, θα υπάρχει και μια τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν αύριο.
Ναι, είναι η συνομιλία στην οποία οι Τούρκοι το ανακοίνωσαν αυτό. Περιμένουν ότι θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή τη συνομιλία ή θέλουν να υπάρξει και να εμφανιστούν ως η μεγάλη δύναμη που συζητά με τον Πούτιν και προσπαθεί να μεσολαβήσει. Ναι, μένει να δούμε αν θα προχωρήσει αυτό. Ναι, αλλά εδώ κανείς δεν έχει καταλάβει ότι ο Πούτιν δεν θέλει να μεσολαβήσει κανένας. Έχουν μεσολαβήσει πάντες, προσφέρονται και λένε καλημέρα, ήρθαμε να μεσολαβήσουμε. Η Κίνα, το Ισραήλ, η Τουρκία, ο Σόλτς, ο Μακρόν, οι πάντες. Και προφανώς ο Πούτιν δεν θέλει να μεσολαβήσει κανείς. Άρα χάνουν τα λόγια τους. Νομίζω. Ναι, και είναι γι' αυτό έχει σημασία ιδιαίτερη, Γιάννη, ότι το ύφος του Πούτιν σήμερα ήταν πολύ συγκεκριμένο και όταν απειλεί ότι δεν θα υπάρχει ως κράτος αύριο η Ουκρανία, το πάει εντελώς στα άκρα. Δηλαδή, πάμε για μια σαλαμοποίηση, να μην υπάρχει οντότητα, να διαμεληστεί, να καταληφθεί ολόκληρη. Πάντως, μέχρι τώρα έχουμε δει ότι ό,τι έχει κάνει, έχει πει, το έχει προχωρήσει και το έχει κάνει με σκληρότητα. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του Κιέβου, ο Ουκρανικός στρατός και η πολιτοφυλακή οργανώνουν την άμυνα της πόλης. Ο απεσταλμένος μας στην Ουκρανική πρωτεύουσα, Μαρίνος Αλιφέρης, με την κάμερα του Μέγκα, κατέγραψε τη συγκλονιστική προσπάθεια και την αποφασιστικότητα των Ουκρανών στρατιωτών και πολιτών για την υπεράσπιση του Κιέβου, στην περίπτωση που τα ρωσικά στρατεύματα επιχειρήσουν να την καταλάβουν. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία ελέγχου εδώ στο Κίεβο. Όπως βλέπετε πίσω μου, ήδη έχει αρχίσει να επανδρώνεται από πάνωπλους Ουκρανούς, οι οποίοι για ένα ακόμη βράδυ θα προστατεύσουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Βρισκόμαστε στο σημείο που καθημερινά έρχονται για να καταταγούν δεκάδες Ουκρανοί πολίτες. Φεύγοντας από το σημείο εδώ για να πάνε στο πόλεμο, αφήνουν ένα κομμάτι από τα ρούχα τους, το οποίο το έχουν ράψει και έχουν φτιάξει ένα δίχτυ παραλλαγής, αφήνοντάς το εδώ ως αναμνηστικό. Звісно, це моя країна, де я родився, за яку я стану героєм по-любому. Maybe close to 100,000 people who returned to join the military forces. As I know, there are a lot of women also. Βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί προς τον Μπρόβαρη και εδώ βλέπετε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Ουκρανικό στρατό, ο οδηγός προσπάθησε να περάσει το checkpoint που έχει στηθεί σε αυτό το σημείο με τους στρατιώτες να πυροβολούν τα λάστιχα. Βλέπετε ότι είναι σκασμένα. Ενώ και τα παράθυρα, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν καταστραφεί. Όπως μας ενημερώνει ο Ουκρανικός στρατός, τα άτομα τα οποία βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο είναι ζωντανά. Ταυτόχρονα μας λένε ότι εδώ μέσα στο δάσος, το οποίο βρίσκεται έξω από τον Πρόβαρη, δεν πρέπει κανείς να περάσει, καθώς έχουν τοποθετηθεί νάρκες. Έχει ξημερώσει η 10η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Με το συνεργείο του Μέγκα βρισκόμαστε στην πλατεία Μιχαηλόσκα. Είναι μία από τις πιο κεντρικές πλατείες του Κιέβου. Πίσω μου βλέπετε το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ μπροστά εδώ βλέπετε 9 κίτρινα λεωφορεία. Αυτά τα λεωφορεία τα έχουν τοποθετήσει εδώ οι Ουκρανικές αρχές, καθώς σε περίπτωση εκένωσης της πόλης, λόγω της ρωσικής εισβολής, να μπορέσουν οι πολίτες να έρθουν εδώ και να το εκενώσουν. Ακριβώς πίσω βρίσκεται ένας μεγάλος ναός και δίπλα το τείχος των ηρώων της Ουκρανίας. Βρισκόμαστε στα βορειοανατολικά προάστια του Κιέβου, εδώ που βλέπετε ότι οι Ουκρανοί έχουν στήσει ένα ακόμη checkpoint για να ελέγχουν την κυκλοφορία. Έχουν τοποθετήσει σακιά με άμμο. Οι τσιμεντένιες πλάκες βρίσκονται εδώ και εδώ βλέπετε ότι έχουν αφήσει ένα άνοιγμα, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει ο στρατιώτης, ο οποίος με το οπλισμό του θα αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια. Είναι ένα ακόμη από τα checkpoints τα οποία έχουν στήσει οι Ουκρανοί σε ένα δρόμο πάρα πολύ μεγάλο που οδηγεί στο Κίεβο. Στην πλευρά όπου βρίσκεται η πλατεία Ανεξαρτησίας.
Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με τον COVID. Ένας πολύ δύσκολος χρόνος. Να παλέψεις για την υγεία τόσων συνανθρώπων μας. Και μαζί να πρέπει να προστατέψεις και τη δική σου υγεία. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε στα χέρια μας ένα εμβόλιο. Και αυτό τα αλλάζει όλα. Το εμβόλιο είναι ζωή. Ο πρώτος πολίτης που εμβολίασα ήταν ένας πολύ συμπαθής ηλικιωμένος κύριος. Το ευχαριστώ που μου είπε, η ευγνωμοσύνη που είδα στα μάτια του, ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω όσο ζω. Και όταν φύγει αυτός ο ιός από τη ζωή μας, νομίζω θα έχω να το λέω, ότι ήμουν κι εγώ εκεί και έκανα το ρόλο μου όσα περισσότερα μπορούσα.